γίνεται σήμερα μία κινητοποίηση από τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την απαράδεκτη κατάσταση υγειονομικά και όχι μόνο που επικρατεί στις μαζικές μεταφορές της πόλης. Είναι γνωστό αυτή τη στιγμή ότι τα χρόνια προβλήματα του ΟΑΣΤ και οι σύγχρονες εξελίξεις σε συνθήκες πανδημίας έχουν μετατρέψει τα λεωφορεία σε υγειονομική βόμβα. Ο κόσμος παστώνεται ο ένας πάνω στον άλλον. Τα δρομολόγια δεν είναι στη συχνότητα που πρέπει. Ο κόσμος ταλαιπωρείται και ακόμα χειρότερα, όπως είπαμε, δημιουργούνται και κίνδυνοι για την υγεία. Εδώ είναι εκδήλωση της πολιτικής και των πολιτικών εκλογών, οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και οι οποίες έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή η κατάσταση να είναι ελάχιστα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, λίγα λεωφορεία να κινούνται και όχι μόνο. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΟΑΣΤ έχει εκχωρήσει μέρος του συγκοινωνιακού έργου σε ιδιώτες. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες το κοινωνικό αγαθό της μετακίνησης να γίνει αντικείμενο κερδοφορίας. Αυτό εξυπηρετεί και η πρόσφατη μίσθωση λεωφορείων από το Δήμο Θεσσαλονίκης με χρήματα των δημοτών της πόλης. Το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η ανάγκη αυτή καλύπτεται, ότι μεσοπρόθεσμα θα γίνει αντικείμενο κερδοφορίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα παλιά και γνωστά φαινόμενα του να κόβονται δρομολόγια θα επαναλαμβάνονται, του να είναι μεγάλη τιμή του εισιτηρίου εξακολουθήσει να ισχύει. Ο κόσμος θα ταλαιπωρείται για να κερδίζουν οι λίγοι. Η σημερινή παρέμβαση λοιπόν έχει αυτό το χαρακτήρα, από τη μία να αναδείξουμε το χαρακτήρα, το νόημα των εξελίξεων σε ό,τι έχει να κάνει με τις κοινωνίες της πόλης και από την άλλη να απαιτήσουμε μία σειρά από μέτρα τα οποία κατά τη γνώμη μας και εξυπηρετούν και πατάνε στην ανάγκη της προστασίας του λαού και βέβαια και της ουσίας στέκονται στο ζήτημα και απαντάνε στο ζήτημα του κοινωνικού χαρακτήρα των μαζικών μεταφορών.